Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Γκρικτζιάν της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής μαζί με το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε να σας δείξω το προϊόν με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Δεν θα είναι unboxing, σήμερα θα είναι ένα review από ένα προϊόν το οποίο έχω στην κατοχή μου περίπου 2 χρόνια, νομίζω, και υποτίθεται πως είναι ένα προϊόν για καλοκαίρι, για κουνούπια και για όλα αυτά τα κομμάτια. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Το συγκεκριμένο είναι ένα προϊόν από μια εταιρεία η οποία λέγεται Soothing ή κάπως έτσι. Ουσιαστικά είναι μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με τη Xiaomi. Είναι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και το συγκεκριμένο, όπως το βλέπετε, δείτε το και από πάνω και θα σας το δείξω και από κάτω. Όπως το βλέπετε, υποτίθεται ότι μας βοηθάει να έχουμε έναν καλύτερο ύπνο, μια καλύτερη και πιο απολαυστική στιγμή που καθόμαστε για να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια και όλα αυτά τα κομμάτια. Το έχω 2 καλοκαίρια που το χρησιμοποιώ και θα σας πω την άποψή μου, γιατί γενικότερα έχει αρχίσει και μου το πετάει η Banggood στις διαφημίσεις και σε όλα αυτά τα προϊόντα που βλέπω, χωρίς να υπολογίζει ότι το έχω αγοράσει πάλι από την Banggood. Προχωράμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο review από το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν που βλέπετε σαν προϊόν το χαρακτηρίζουν σαν cactus mosquito killer και όντως έχει μια λογική το συγκεκριμένο, γιατί αν το δείτε σαν πρώτη εικόνα μας βγάζει ότι πλησιάζει λίγο σε κάκτο. Η λογική του είναι η εξής. Εδώ από πάνω, αν το δείτε, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι ένα κουμπί. Λογικά ακούγεται. Και κινείται ως εξής. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο με αυτά εδώ πέρα τα πτερύγια που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ και αυτό το άσπρο το κομμάτι, αν το δείτε, είναι αυτό εδώ πέρα το στοιχείο εδώ, το οποίο μέσα έχει αυτή τη λάμπα τη LED η οποία και καλά τραβάει τα έντομα, τα κουνούπια, όλα αυτά. Έχουμε εδώ, όπως βλέπετε μέσα τις γραμμούλες αυτές, το κενό. Ουσιαστικά εδώ από κάτω έχει έναν ανεμιστήρα. Είναι αυτός εδώ πέρα ο ανεμιστήρας, ο οποίος γυρνάει και έρχεται τώρα αυτό το κομμάτι. Έρχεται το έντομο, πάει και καλά να καθίσει εδώ πέρα στο φως. Αλλά επειδή έχει τον ανεμιστήρα, ο οποίος ουσιαστικά η φορά του γυρνάει με αυτόν τον τρόπο για να τραβάει τον αέρα, άρα ό,τι έρχεται εδώ πέρα πάνω, το τραβάει ο αέρας μέσα. Έρχεται αυτό, μπαίνει μέσα, χτυπάει, μπαίνει από κάτω και το αποθηκεύει εδώ. Εδώ είναι αυτό το κομμάτι που πέφτουν τα έντομα και μπαίνουν εδώ πέρα μέσα, γιατί το συγκεκριμένο μπαίνει και βγαίνει. Προφανώς μπαίνει για να μην μπορούν όταν τα έντομα μπουν εδώ πέρα μέσα να βγούνε, αλλά να παραμείνουν. Οπότε, τύπου το έχουμε όλο το βράδυ να κάνει δουλίτσα για να μπορεί αυτό να τα αποθηκεύει και να τα κρατάει. Το συγκεκριμένο λειτουργεί με micro USB. Άρα το συνδέουμε εδώ πέρα. Όσον αφορά την έντασή του, θέλει 1,5 W. Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. Το μέγεθός του είναι σε χιλιοστά 120x120x15. Δεν είναι βαρύ, είναι στα 307 γραμμάρια και βγαίνει μόνο σε άσπρο πράσινο. Δεν βγαίνει σε κάποιο άλλο χρώμα, γιατί θέλουμε να προσομοιάζουμε και τον κάκτο. Εγώ έχω συνδέσει εδώ πέρα ένα καλώδιο USB για να το βάλω να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα φανεί βέβαια με τα φώτα, αλλά δείτε λίγο εδώ. Ωραία. Φαίνεται το φωτάκι που ανάβει. Το βλέπουμε ότι φαίνεται από όλες τις πλευρές, γιατί έχει 360 μοίρες που φαίνεται. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το βλέπουμε μόνο από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν φαίνεται καθόλου. Από κάτω είναι έτσι και απλά μας δείχνει, έχει αυτή τη γραμμούλα να το πω, απλά για να μπορούμε να το πιάσουμε, για να το γυρίσουμε, ούτως ώστε να το ξεκλειδώσουμε και να το ξανακλειδώσουμε. Και αν το δείτε, αυτό εδώ είναι διάτριτο και είναι διάτριτο για να μπορεί όταν μπαίνει ο αέρας από το ανεμιστηράκι
να μπορεί να βγαίνει παράλληλα για να μην κάθεται μέσα και κρατιέται, ούτως ώστε να μπορούν να φεύγουν και να πάνε εδώ πέρα μέσα και τα έντομα. Το ανεμιστηράκι του γυρίζει στις 2.300 στροφές ανά λεπτό και κάνει έναν θόρυβο περίπου γύρω στα 35 δεσιμπέλ. Αυτό λένε οι οδηγίες, τέλος πάντων, γενικότερα ενδείκνυται να το βάλουμε σε ένα δωμάτιο πριν πάμε εμείς περίπου ένα τρίωρο σκέτο. Όταν λέω σκέτο, εννοώ να μην είναι κανείς μέσα, θεοσκότεινο. Δηλαδή έχουμε κλείσει τύπου λες και μπαίνουμε σε μπουντρούμι, να μην υπάρχει πουθενά παράθυρο, να μην υπάρχει πουθενά φως, να μην γίνεται τίποτα. Και για ποιο λόγο το λέω το συγκεκριμένο. Αυτό το χρησιμοποιώ ως επιτοπλίστων στην Αθήνα, αλλά το πήρα φέτος το καλοκαίρι και στο χωριό. Και γιατί το επισημαίνω το συγκεκριμένο. Στο χωριό και των πραγμάτων έχει λιγότερο φως, δεν έχει τόσο πολλά φώτα στους δρόμους. Όλο αυτό το κομμάτι γενικότερα είναι λίγο πιο σκοτεινό, καθότι είναι και χωριό. Και παρατήρησα τεράστια διαφορά ως προς το τι κάνει και το πώς λειτουργεί, με την έννοια το ότι στην Αθήνα το έβαζα και μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να μου μάζεψε συνολικά 10 κουνούπια, βαριά, 11, άντε να κάνω λάθος να είναι 20. Μάζεψε, αλλά δεν μάζεψε τόσο πολλά γιατί δεν έχει τόσο σκοτάδι. Και έχω πάει στο χωριό ένα βράδυ και λέω θα το βγάλω στο μπαλκόνι έξω όπως καθόμουν, το έβαλα και το πήρα και το σύνδεσα με το power bank για να το δοκιμάσω. Μέσα σε μία ώρα είχε μαζέψει δεν ξέρω κι εγώ πόσα, μυγάκια, πεταλουδίτσες, χαζά, χαζούλια, είχε μαζέψει μέσα τα πάντα. Μετά από μία μισή ώρα που πήρα και το άδειασα, αυτό εδώ ήταν γεμάτο και αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι κάνει δουλειά. Στο χωριό πάλι που το χρησιμοποιούσα μέσα στο σπίτι, όπου είχα 1-2 κουνούπια, παρατήρησα και πάλι ότι στα κουνούπια δεν μου κάνει τόσο πολύ δουλειά και τόσο τρελή και όλο αυτό το κομμάτι και wow. Θεωρώ δηλαδή ότι το mosquito killer το οποίο έχουν βάλει σαν τίτλο και το χαρακτηρίζουν δεν είναι και τόσο killer. Είναι όμως για όλα τα υπόλοιπα έντομα killer. Για τα κουνούπια δεν κάνει. Σε κάθε περίπτωση αυτό όμως θεωρώ ότι θα βολέψει ίσως σε κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο μέρος, κάπου αλλού να κάνει. Όμως είναι μια ωραία συσκευή. Προσοχή αν τη βάλετε στο δωμάτιο που κοιμάστε. Το βράδυ την κάνει τη φασαρία του. Δηλαδή αυτά τα 35 δεσιμπέλ που κάνει σαν φασαρία όταν λειτουργεί το ανεμιστηράκι δεν είναι λίγα, δεν είναι αρκετά για να σας ξυπνήσουν την ώρα που κοιμάστε. Αν σας πάρει δηλαδή ο ύπνος και δεν κάνετε τόσο ελαφρύ ύπνο, δεν θα έχετε πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση την κάνει τη φασαρία του. Δεν θα σας αφήσει να κοιμηθείτε χωρίς να το έχετε παρατηρήσει και χωρίς να το έχετε καταλάβει. Προφανώς επίσης, επειδή το συγκεκριμένο δεν λειτουργεί με χημικά ή με οτιδήποτε, δεν έχει κατάλοιπα, δεν έχει όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα χημικά και όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι καθαρά ένα ανεμιστηράκι με μία λάμπα UV και μία θήκη στην οποία πάνε και αποθηκεύονται τα έντομα τα οποία μπαίνουν μέσα. Το λέω και πάλι ότι μαζεύει τα πάντα. Αυτό εδώ πέρα είναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αισθητικά, γι' αυτό και το αγόρασα. Δεν ήξερα βέβαια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Δεν θεωρώ ότι δεν κάνουν δουλειά ή ότι δεν είναι αποτελεσματικά. Απλά στη δικιά μου περίπτωση, ίσως να είχα μεγαλύτερες και περισσότερες προσδοκίες και να περίμενα περισσότερα σε σχέση με αυτά που γράφανε και λέγανε. Γιατί γι' αυτό το λόγο και αγοράστηκε. Το παρουσιάζανε ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και όλα αυτά. Δεν κάνει τη δουλειά που λένε, περιγράφουνε, τονίζουνε και αναφέρουνε, κάνει όμως. Αλλά στη δικιά μου περίπτωση το λέω και πάλι, όχι τόσο πολύ στα κουνούπια. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο, το ξαναλέω ότι είναι από την εταιρεία Soding, είναι μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με τη Xiaomi, σε χιλιοστά οι διαστάσεις του είναι 120x120x15, 307 γραμμάρια, λειτουργεί με UV, με ανεμιστηράκι, το οποίο τραβάει τον αέρα μέσα και συνδέεται με micro USB. Δεν έρχεται με μπρίζα, έρχεται μόνο με καλώδιο, άρα μπρίζα θα πρέπει να έχουμε εμείς, μπορούμε να το συνδέσουμε σε power bank, μπορούμε να το συνδέσουμε σε μπρίζα ρεύματος, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν θα μας βγάλει κάποιο θέμα, είναι πλαστικό, άσπρο πράσινο. Είμαι ο Γκρίγκης Ζιάτης Καρδιάς σας,
Ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε, ό,τι θέλετε μου το λέτε στα σχόλια ή οτιδήποτε, να δούμε, να σας πω, να ψάξουμε. Αν ξέρετε κάποιον άλλον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικό, σαφώς μου το λέτε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.